σκέψη. Ναι. Πρόκειται για νομοσχέδιο κόλαφο. Σώζει τους τραπεζίτες και όχι τις τράπεζες. Αυτή είναι η διαφωνία μας. Με όλο τον τρόπο ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Τους τραπεζίτες επιδιώκει να σώσει. Η αναδιάρθρωση είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Η αναδιάρθρωση των δανείων καθυστερεί 4 χρόνια. Δεν μπορεί να αποτυπωθεί το πραγματικό κόστος ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Αποτυπώνεται το κόστος ανακεφαλαιοποίησης, μειώνεται μετά η τιμή της μετοχής για να μπορούν να την ανακτήσουν οι παλιοί μέτοχοι. Το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ δεν άσκησε το δικαίωμα που είχε ως 80% μέτοχος στη διοίκηση. Στο πιο απλό. Έγινε παντού. Και στην Αμερική έτσι έγινε και στη Σουηδία και παντού αλλού. Υπήρχε νόμος που δεν το επέτρεπε αυτό και έλεγε ότι αν βάλετε το 10% τη διοίκηση τη διατηρούν αυτή, μπορούν να βάλετε το 10%. Δεύτερο. Ο Αλβανός, κύριε Σταθάκη, ο Αλβανός που σκότωσε προχθές τον αστυνομικό στο Παπανδρέινο βρέθηκε. Επίσης δεν θέλω να συνεχίσω με τις τράπεζες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πλέον χρηματοδοτεί το ελληνικό σύστημα βάσει θεσμικών κανόνων και όχι επειδή έχει έκτακτο πρόβλημα. Άρα έχει αλλάξει και αυτό. Μπαίνω όμως στην ουσία του νομοσχεδίου. Το νομοσχεδίο περίπου κάνει τα πάντα. Δηλαδή τα εργασιακά του είναι αυτά που είπατε και εσείς στην αρχή. Το ασφαλιστικό σύστημα το είπαμε. Το ζήτημα του εγχώριου παραγωγικού συστήματος το διαλύει έναντι εισαγωγών. Τι πετυχαίνει, τι θέλει να πετύχει. Αν ισχύει είναι η κριτική η βασική σας, φιλοσοφία του μνημονίου αυτό. Και καταλήγει στο να έχει ταμεία διαλυμένα, άρα να χρειάζεται χρηματοδότηση. Μα θέλει, αυτό. Να μην έχει θέσει εργασία, να έχει συγκεντρωμένη αγορά. Μιλούμε στο εσωτερική υποτίμηση, διαλυμένο το ασφαλιστικό σύστημα. Τι πετυχαίνει. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα του μνημονίου και αυτή εφαρμόζεται. Μένω και στις λεπτομέρειες. Είναι εντυπωσιακό, θα δείτε ότι στο νερό, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι οι δύο μεγάλες κρατικές εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Ποιος αποφασίζει από τούδο και εφεξής την τιμή του νερού στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη? Ο υπουργός. Για εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Ο υπουργός θα ορίζει την τιμή. Τι σημαίνει αυτό? Η αρχή θα πρέπει να την ορίζει την τιμή, όχι ο υπουργός. Η αρχή. Ναι. Η ανεξάρτητη ακριβώς. Αρχή. Ναι, η ανεξάρτητη. Γιατί πάντοτε όταν έχεις τέτοιες περιπτώσεις έρχονται οι ανεξάρτητες αρχές και ορίζουν. Διότι έχεις μονοπωλιακές καταστάσεις. Είσαστε ενάντια σε αυτό? Το ανάποδο φοβάμαι. Και επειδή δεν φτιάχνω σενάρια συνωμοσιολογίας, επειδή πάνε για ιδιωτικοποίηση, θέλουν να ορίσουν τις τιμές με έναν τρόπο το οποίο θα διευκολύνει όλο αυτό. ΟΣΕ, κοιτάξτε, υπάρχει αναλυτική νομοθεσία για τα ακίνητα του ΟΣΕ τα οποία έχουν περάσει το ΤΑΙΠΕΔ και πάνε προς όπως πάνε. Και ούτω καθεξής. Άρα, ανακεφαλώνω και κλείνω για να μην πρόκειται όλες οι ενότητές του. Είναι ένα νομοσχέδιο κόλαφος το οποίο φύγει τεράστια και πολύ σημαντικά θέματα αυτή τη στιγμή ελληνικής οικονομίας. Εσείς τα επιχειρήσετε να τα αλλάξετε, κύριε Σταθάκη, κάποια από αυτά τουλάχιστον, αν έρθετε στην εξουσία? Βεβαίως. Το σύνολο ή το περισσότερα. Και όλο το σύνολο της μνημονιακής πολιτικής, όπως έχει εφαρμοστεί σε τόσους μεγάλους τομείς, εργασιακά και πολλά άλλα. Τότε πολιτικές επιλογές θα σας απαντήσω. Είναι πολιτικές επιλογές. Το πρόγραμμα του είναι το μνημονιακό. Αυτό είναι το ερώτημα. Ότι δεν συζητούμε. Δεν συζητούμε. Εάν τελικά το μνημόνιο μας αφήσει. Εάν το μνημόνιο μας αφήσει. Μετά το 16 θα γίνουν εκλογές. Λέω εγώ λοιπόν. 14-15. Αυτή είναι η προσωπική σας επιθυμία. Να έχει και μνημόνιο. Αν η χώρα δεν έχει μνημόνιο, ποια είναι η